Χαίρετε. Λοιπόν, σήμερα θα σας μιλήσω για τη διαβολοβδομάδα. Ρωτάτε συνεχώς το τι συμβαίνει μέσα. Έχετε ακούσει πάρα πολλά. Γενικότερα θέλετε να μάθετε πράγματα από μέσα από την εκπαίδευση. Αλλά ειδικότερα θέλετε να μάθετε για τη διαβολοβδομάδα. Λοιπόν, θα σας πω αμέσως τώρα μερικά από αυτά που συμβαίνουν εκεί μέσα. Κοιτάξτε. Μέσα στην πισίνα βάζουν κροκόδιλους. Τους βάζουν, σας κυνηγάνε. Όποιον πιάσουνε και τον δαγκώσουνε, φεύγει από το σχολείο. Έξω στη θάλασσα βάζουν καρχαρίες. Σε βάζουν να κολυμπήσεις, άμα σε πιάσει, σε δαγκώσει, έφυγες από το σχολείο. Γενικότερα έχει πολύ δύσκολα πράγματα, μπορεί να φέρουν και λιοντάρια, μπορεί να φέρουν και οτιδήποτε. Τι σας λέω τώρα, θα μου πείτε ότι σας κοροϊδεύω. Λοιπόν, γιατί σας τα λέω αυτά που σας λέω και γιατί το διακομωδώ. Είναι αστείο αυτό που συμβαίνει εκεί μέσα? Όχι. Συμβαίνουν πολλά και διάφορα. Ναι. Έχει σημασία το να ξέρετε ακριβώς τι θα σας βοηθήσει. Θα σας βοηθήσει σε κάτι? Ούτε καν. Μία κουβέντα θυμάμαι από έναν εκπαιδευτή. Το δεν έχετε ιδέα. Το δεν έχετε ιδέα λοιπόν, παρόλο που υπήρχαν και άνθρωποι που είχαν ιδέα, είχαν ακούσει, δεν είχαν ιδέα. Δηλαδή, και να σας πω ακριβώς το τι συμβαίνει και να σας πω ακριβώς το τι θα παθαίνατε αν φτάνατε μέχρι εκεί, γιατί πρέπει να φτάσεις και μέχρι εκεί. Είναι στο τέλος της πρώτης φάσης. Αν δεν το βιώσεις αυτό το πράγμα, δεν πρόκειται ποτέ να καταλάβεις το τι συμβαίνει εκεί μέσα. Δηλαδή, θα σας πω ένα παράδειγμα. Είχαμε κάνει διάφορα βίντεο από πολλές πολεμικές σκηνές, από μάχες, από πολέμους, από χίλια δυο. Τα εξιστορούμε ένα στον άλλον. Και το ότι σας τα λέω εγώ και το ότι τα ακούτε εσείς και ότι τα λέμε μεταξύ μας, δεν μπορούμε να μπούμε στην αίσθηση, στο, πώς να πω, στο πνεύμα του τι συνέβαινε τότε. Απλά τα λέμε μεταξύ μας, δεν το έχουμε βιώσει. Για να αντιληφθείς κάτι, δηλαδή θα σας πω ένα απλό πράγμα που με ρωτάτε όλοι. Αλήθεια σας πνίγουν εκεί μέσα? Και άμα σου πω ναι ή όχι, τι θα γίνει? Άμα σου πω ναι, τι κατάλαβες? Ωραία, και εγώ σου είπα ναι. Έχεις αισθανθεί το πνιγμό? Για να καταλάβεις τι σου λέω με το ότι ναι, σε πνίγανε. Τίποτα δεν καταλάβεις. Έχει σημασία λοιπόν να ξέρεις. Θα σας δώσω μία συμβουλή. Εμένα με βοήθησε. Θα σας δώσω μία συμβουλή για όσους είναι να πάτε. Όσο λιγότερα γνωρίζεις, τόσο το καλύτερο. Διότι το έχεις στο πίσω μέρος, όσο μπαίνεις στο σχολείο και περνάνε οι μέρες και οι εβδομάδες και δεν ξέρω εγώ τι, επειδή παίρνεις μία γεύση του τι πρόκειται να έρθει, μετά σκέφτεσαι το τι θα ακολουθήσει. Το έχουμε ξανακάνει αυτό σε βίντεο. Αντί λοιπόν ο νους να είναι στο παρόν, εκείνη τη στιγμή, στο να μπορέσεις να επιβιώσεις στην κάθε κατάσταση που βιώνεις την παρούσα στιγμή, το μυαλό σου τρέχει. Όταν θα έχεις λίγο χρόνο, ας πούμε, π.χ. το Σαββατοκύριακο που βγαίνεις έξω, το μυαλό σου τρέχει και κοιτάει μετά το τι θα έχεις. Και λες, όχ, άμα από τώρα είναι έτσι και μετά γίνουν χειρότερα, σιγά μην κάτσω. Όταν λοιπόν δεν γνωρίζεις πολλά, ή να σου το πω καλύτερα, δεν γνωρίζεις τίποτα, εγώ ήμουν τυχερός και δεν βρήκα κόσμο ούτε να ρωτήσω ούτε να το ψάξω. Δεν με ενδιαφέρει και πολύ, ευτυχώς. Με βοήθησε πάρα πολύ. Εάν λοιπόν θέλετε να πάτε και να έχετε μια σωστή ψυχολογία, η σωστή ψυχολογία είναι η εξής. Πάμε και μέρα με τη μέρα βλέπουμε και προχωράμε. Μην ψάχνετε ούτε για διαβολοβδομάδες, μην ψάχνετε ούτε για πιο μετά, μην ψάχνετε γενικότερα το τι συμβαίνει. Η ψυχολογία μας είναι πάμε και ό,τι και να γίνει
σκύβουμε το κεφάλι και προχωράμε. Εκεί είναι όλη η ουσία. Γεροί να είστε, να μπορέσετε να ακολουθήσετε αυτό το δρόμο και όταν με τον καλό πάτε θα με θυμηθείτε. Εντάξει, σταματήστε να ρωτάτε, δεν θα κερδίσετε τίποτα, αντιθέτως θα χάσετε. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο πάνω σε αυτό. Ελπίζω να αντιληφθείτε τα λόγια μου και να θυμάστε τα λόγια του ανθρώπου από εκεί μέσα. Το ό,τι και να ακούσετε, ό,τι και να σας πούν, ό,τι και να μάθετε, δεν έχετε ιδέα, κύριοι. Καλή συνέχεια.